Ντάρση είναι το μαζί μας. Ντάρση, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε, καλησπέρα. Γεια σου, Ντάρση. Γεια σου, Ντάρση. Υγεία. Υγεία, πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα υγεία. Στη Θεσσαλονίκη σε είχαμε συνθήσει τους μήνες, τώρα στη Βραζιλία πάλι τι, για το χειμώνα και να ξαναγυρίσουμε. Ναι, και γύρισα εκεί 5 μέρες, 5-6 μέρες το πιο πολύ. Mm-hmm. Και τώρα πρέπει να κάνω κάτι, άλλα πράγματα εδώ. Ναι. Τώρα είναι όλα κλειστά, φίλε, και... Ναι, και τρανς και αυτά, και Βραζιλία σε ένα μισό μήνα τώρα τελειώνει όλα πρωτάτημα, και να δούμε τώρα τι κάτι διαφορετικό μπορούμε να δούμε εδώ, κατάλαβες. Ναι, έχει δουλειές εκεί, εντάξει. Ναι, ναι. Ναι, το, ναι, και αυτό. Η Βραζιλία χτυπήθηκε πολύ από τον κορονοϊό. Η κατάσταση ποια είναι τώρα στη χώρα? Ναι. Πώς είναι τώρα τα πράγματα στη Βραζιλία? Εντάξει, τώρα Βραζιλία είναι... πάρα πολύ καλύτερα, κατάλαβα. Και έχει μειώσει όλα τα νοσοκομεία, σχέση και κατάλαβα και αυτούς, και υπάρχει και σημαντικό προβλήματα από το κορονοϊό. Τώρα είναι έτσι πως διαβάζω, τώρα όλους είναι 80% στην Βραζιλία είναι όλα εμβολιασμένα. Καλό ποσοστό. Φαντάζει τόσο κόσμο έχουμε, 300 εκατομμύρια κόσμο στην Βραζιλία. Και εδώ τα παιδιά εδώ θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, κατάλαβες. Ναι. Και αυτό τώρα έχουμε κόσμο στα κήπεδα, τώρα έχει γύρισα σιγά σιγά όλα τις δουλειές και είναι πάρα πολύ καλύτερα τώρα. Στα γήπεδα ο κόσμος πηγαίνει, εντάξει, με ποσοστό όπως είναι στην Ελλάδα ή γεμίζουν κανονικά τα γήπεδα? Δηλαδή εδώ στην Ελλάδα λέει μέχρι 80% να γεμίσει ένα γήπεδο. Εντάξει, είναι δύσκολο τώρα να πούμε. Ελλάδα είναι 11 εκατομμύρια κόσμο. Καλά, ναι, εντάξει. Η Ελλάδα έχει ανοίξει και το καλοκαίρι και τουρισμό και αυτά. Ναι. Είναι normal και ανεβάζει τώρα λίγο, κατάλαβε. Ναι, ναι. Και αυτού το θέμα από το κορονοϊό και αυτά. Normal. Και έτσι κι αλλιώ, αυτού και βλέπουμε εκεί τα καφέδε, εστιατόρε, καφτερίε. Ναι. Όλα είναι, βλέπει και είναι γεμάτο παντού. Μήκος πως ήταν, ακριβική. Είναι normal και τώρα έχει κάτι προβλήματα από αυτά. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Περιμένει όλους. Σωστό. Και η Βραζιλία δεν έχει κλειστά σαν ήταν η Ελλάδα. Όχι 5 μήνες, η Ελλάδα ήταν κλειστά 6-7 μήνες. Για πολλούς μήνες, ναι, ναι. Έτσι, ναι, πολλούς μήνες. Η Βραζιλία όχι. Η Βραζιλία ήταν ένα μισό μήνα κλειστά, μετά άνοιξε πάλι. Και μετά κλείσει πάλι. Μαλακή είναι αυτά. Το κλείσει. Έτσι, από όλα ανοίγει όλα. Κλείσει μια από 10 μέρες. Όχι, ανοίξει κανένα. Κλείνει. Καλά έκανε λάθος. Εντάξει, ναι, τώρα καλά, οι απόψεις δίστανται. Τέλος πάντων, μακάρι να περάσει και να τα αφήσουμε πίσω μας εντελώς αυτό με τον κορονοϊό. Και το θέμα, ναι. Άσχημη είδηση. Τώρα είναι καλύτερο, άσχημη είδηση που ήρθε χθες, την έμαθες και εσύ στην Βραζιλία για ένα παιδί που συνυπήρξε στον Άρη, τον Νίκο τον Τζουμάνι, και τον τραγικό τρόμο τον οποίο έφυγε από τη ζωή χθες. Ήσουν από τους ανθρώπους που τον έζησες και ζήσατε μαζί τα δύσκολα του Άρη στις χαμηλότερες κατηγορίες τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, φίλε. Εντάξει, είναι πολύ τραγικό αυτό. Και χτες ξεκινήσα το πρωί και βλέπω το κινητό. Πάρα πολλές μήνυμας, κατάλαβε, και να το κατάλαβε τι έγινε, να το ουτσουμάνι, δεν είναι πάρει, είναι πολύ κρίμα, κατάλαβε, και ήταν ένα φοβερό παιδί. Εντάξει, ξέρουμε και ο ουτσουμάνι ήταν ένα παιδί λίγο κλειστό, δεν ήταν ένα παιδί και μιλούσα πάρα πολύ, ναι, και γελούσα εύκολα, είχε τα προβλήματά σου, δυσκολίες και αυτά, ξέρουμε εμείς, και δεν μπορώ να πω έτσι πως ήταν ο Τσουμάνι στα τελευταία εικόνα, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Εγώ το είδα ο Τσουμάνι και 3 μήνες τώρα πριν, οκ, είναι το, καλά είμαι, προχωράμε, οκ, δυσκολία έχουμε, προβλήματα έχουμε, μα μπορώ να καταλαβαίνω, κατάλαβες, και είναι εύκολο. Φαινόταν δηλαδή από τότε ότι... Ή τον απασχολούσαν πολλά πράγματα, ναι, κατάλαβα. Ναι, πολύ. Από τόσο καιρό και λέμε τώρα, από τότε, και είχε κάτι προβλήμα, Τσουμάνι. Ξέρουμε εμείς και έτσι πως πάντα μιλάμε, ο Τάτου ξέρει πάρα πολύ καλύτερα, ναι, ναι. Πάντα ήταν παρία, κατά. Και μπορεί να πει
τι ακριβώς εκπέρασε ο Τσιμάνι τα τελευταία χρόνια, κατάλαβες. Ναι. Είναι εύκολο τώρα να πούμε, α, εντάξει, ήταν ένα φοβερό παιδί, α, είναι αυτά. Τι λέει, αυτό δεν είναι μόνο το Τσιμάνι. Ξέρουμε, πολλοί κόσμο έχει προβλήματα και πώς λένε, depression, πώς λένε... Κατάθλιψη, κατάθλιψη, ναι. Προβλήμα με οικογένεια, προβλήμα με, ναι, ναι. Κατά, μπράβο. Και από φάρμακο, από, από άγχος, από... έχει πάρα πολλά, πολλοί κόσμο, φίλε. Και αυτό είναι, είναι δύσκολο τώρα να πω, α, ναι, άμα σκεφτούμε λίγο πριν, ναι, γιατί τσιμάνε, άλλο εδώ. Νταρζία, αυτό, θα, τι μπορούμε να βοηθήσουμε, αυτό θα σε ρωτούσα, γιατί το σχολιάζαμε και με τον Νίκο προχθές, δήλωσε ο Μπρούνο Τσιρίλο, έκανε μια ανάρτηση ότι πέρασα δύσκολα, υπήρχε σκοτάδι στη ζωή μου, είχα κατάθλιψη. Είναι δύσκολο για ένα ποδοσφαιριστή είτε να σταματάει το ποδόσφαιρο, είτε να φεύγει από τα φώτα και να παίζει πιο χαμηλά, έτσι, αν είναι σε άλλες κατηγορίες. Δεν είναι εύκολο να το παλέψει ένας ποδοσφαιριστής που έχει μάθει γεμάτα γήπεδα, χρήματα, δόξα. Μπράβο. Μπράβο, φίλοι. Κοίτα, και αυτά δεν είναι εύκολο. Και εσύ, οκ. Μπορεί και ένα παιδί έχει στον ήρω του να παίζει, ξέρεις, εκεί. Mm-hmm. Κατηγορία πάντα, με καλές ομάδες, με... και να πάρει λεφτά, να βοηθήσει η ζωή του, η ζωή, η οικογένεια και αυτά. Και μετά δεν βγαίνει αυτό. Γίνεται ανάποδα. Και μετά δεν έχει που να πάει, κρουστάνε πάρα πολλά λεφτά. Μετά το παιδί χρειάζεται να πληρώνει. Ενίκιο. Ενίκιο από αμάξι, μπενζίνα, φαΐ. Να βοηθήσει η μαμά, παπά. Τι λέει, όλα παίζει το ρόλο. Δεν είναι και αυτό, λέω. Είναι, ξέρουμε, και εγώ το ξέρω. Η Ελλάδα πάρα πολλούς παίξεις πέρασε από αυτά το προβλήμα. Και εμείς δεν ξέρουμε. Λέμε τώρα και... Είναι αυτό που είπες, Ντάρση, ότι... Μου, είναι αυτό που είπες, νομίζω, ότι ο Νίκος ήταν κλειστό παιδί. Δεν λέω ότι... Και στην παρέα, από ό,τι έχω μάθει, ήταν ευχάριστος και άλλα. Ήταν κλειστός σαν άνθρωπος, δηλαδή ανοιγόταν σε λίγους και η κατάθλιψη ξεπερνιέται όχι σε όλους, αλλά πρέπει να μιλάς σε φίλους σου, στην οικογένειά σου, πριν φτάσεις να ζητήσεις και βοήθεια από γιατρό, θα πω εγώ, σε ορισμένες περιπτώσεις για την κατάθλιψη. Ναι, δεν είναι κακό αυτό. Δεν μπορούν μόνο οι φίλοι να συμβοηθήσουν. Μπράβο, αυτό είναι πολύ σημαντικό, φίλοι. Με αυτό και αυτό... Δεν είναι εύκολο. Εδώ, στην Βραζιλία, όχι μόνο η Βραζιλία, άμα πάει η Ισπανία, Πορτογαλία, κάτι ομάδα έχει αυτούς, πώς είναι, γιατρούς, ψυχολόγους και αυτά, και προσπαθείς να καταλαβαίνει ο καθένας τι προβλήματα έχει. Οκ, δεν λέμε το μόνο εκεί μέσα στην ομάδα, και έξω. Ναι. Με την οικογένεια, με τη βραδιά, με τη, κάποιος και είναι τρέλα. Εκεί στην Ελλάδα και αυτό λέω. Κάποιος, φίλε, άμα έχει λεφτά, έχει τρέλα, πάει εκεί, παίζει ένα στίγμα. Χάνει τα λεφτά. Θέλει να πάρει ξανά. Χάνει ξανά. Είναι δύσκολα, οι πειρασμοί είναι πολύ δύσκολα. Είναι δύσκολο. Δύσκολο. Αυτά τα λεφτά τι έχει το παιδί και να πετάξει έτσι ξανά, οκ. Έχω αυτά τα λεφτά, μπορώ να κάνω από 5 κλειάρια και να βάλω 35 κλειάρια. Φίλε, άσχα, αυτό ξέρεις, δεν είναι ξέρεις, ξέρεις, το... τόσο εύκολο. Ναι. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, αυτό που είπες και εσύ που υπάρχουν... Δεν λέω μόνο και αυτά, παίζει, όλα παίζει το ρόλο. Εδώ, ναι. Εδώ έρχεται κάτι το οποίο λέγαμε χθες με το Στέλιο στην εκπομπή, ότι οι ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα, τώρα δεν ξέρω στη Βραζιλία τι γίνεται, ξέρω όμως ότι γίνεται σε κάποιες χώρες του εξωτερικού, από μικρή παράλληλα με την ποδοσφαιρική τους έτσι, εκπαίδευση, να τους δίνεις και την παιδεία και το μυαλό να αξιοποιούν σωστά τα χρήματα και τη δόξα. Γιατί πολλές φορές μπορεί να σε παρασύρουν. Ναι. Και θα συμπληρώσω τον Νίκο και Ντάρση και το άλλο. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη του Ντάρση, ότι οι ελληνικές ομάδες Ντάρση και στη Super League αλλά και στις κάθε κατηγορίες αφήνουν παίκτες απλήρωτους, δεν τους σέβονται. Είναι και αυτό κομμάτι του προβλήματος. Και δεν μιλάμε μόνο για τον Νίκο, μιλάμε για πάρα πολλά παιδιά που έχουν προβλήματα. Δεν ξέρω στη Βραζιλία αν γίνεται αυτό το πράγμα. Πολλούς, δεν λέμε, τώρα λέμε Ελλάδα, και μπορώ και να πω από Ελλάδα και είναι χρόνια εκεί. Εγώ ήμουνα στη Βέρεια, ήμουνα εκεί στον Άρη με β' κατηγορία και το ήξερε πολλούς παίξεις, φίλε. Και έχει παίξει και Super League και δεν είχε λεφτά να βάλει μπενζίνη. Ναι. Είναι απίστευτο αυτό.
Οκ, okay, μπορώ να καταλαβαίνω, αλλά κάθε είναι τώρα και έχω 4 μήνες απλήρωτα. Εντάξει, και το παιδί χρειάζεται να πληρώνει, ενίκ. Έτσι, είναι. Αυτό σου λέω, μπενζίνη. Και πάει το παιδί και ένα καφέ, και πάει το παιδί και ένα βοηθάει, δεν ξέρει μαμά του. Λέμε τώρα, φίλε, και το τσουμάνι δεν πέρασε αυτά. Αυτά και λέω. Τα πέρασε, τα πέρασε. Φαντάζει τόσο που θα συνεχίσει και είσαι στην Ελλάδα τώρα. Και, και μακάρι, εντάξει, για να το κλείσουμε κιόλα να πάμε. Μιλάνε, έχει προβλήματα και κρωστάνε και λαλαλα. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Μακάρι τώρα με αυτό που έγινε με τον Νίκο, που ήταν πάρα πολύ άσχημο τραγικό, να βγουν αυτοί οι παίχτες μπροστά και να μιλήσουν και να πάρουν τη βοήθεια που πρέπει να πάρουν. Αυτά τα παιδιά. Απλώς ο Νίκος δεν θα γυρίσει πίσω. Ο Νίκος δεν θα γυρίσει πίσω. Αυτό είναι το θέμα, παιδιά. Εντάξει. Αλλά να σωθούν άλλοι που μπορεί να βρίσκονται στη φάση που βρίσκονται. Έχεις 5 μέρες που στη Βραζιλία για να πάμε λίγο και σε κάτι. Εντάξει, πιο ευχάριστο, λίγο, πιο ευχάριστο, πιο ποδοσφαιρικό. Έχουμε παίξει ήδη 5 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, επειδή μάλλον έλειπες, αν είδες το τελευταίο παιχνίδι του Άρη, έχεις εικόνα τα προηγούμενα 4, ήσουν στο γήπεδο. Την άποψή σου μέχρι στιγμής για την ομάδα που η αλήθεια είναι ότι. Ξεκίνησε άσχημα, πήγε μετά λίγο καλύτερα με 2 νίκες. Τώρα έκανε πάλι 1-2 βήματα πίσω με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ψάχνεται ακόμα ο Άρης αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Να ξέρω, εγώ το είδα. Το είδα όλα τα αγώνες. Mm-hmm. Και ήμουν εκεί και ξέρεις και βλέπω, ξέρω τι γίνει εκεί, η προπόνηση και με όλους. Και οκ. Okay. Ναι. Φίλε, άμα λέμε τώρα και... Α, φυτέ ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος έκανε με μεταγραφές, οκ, okay, σωστά. Ναι. Okay. Μπορεί και να έχει και άλλα προβλήματα από, δεν ξέρω, από πέρσι. Ναι. Το κλίμα μέσα, δεν ξέρω, είναι καλά. Είναι καλά παιδιά και αυτά, είναι normal. Είτε τώρα, είτε πολλούς καινούριους παίκτες. Ναι. Οκ, okay. Διαφορετικά χώρες, προτάτημας και αυτά. Λέ, δεν είναι όλος και καταλαβαίνει πώς είναι το ποδόσφαιρο εδώ. Αυτό είναι θέμα. Τώρα είναι κοινές από αυτούς. Παιδιά, τι γίνεται. Καλούς παίκτες είναι. Τώρα, άμα να φτιάξει η ομάδα, τι λέει. Εκεί είναι αυτούς μέσα. Με το προπονητής, με αυτούς ο καθένας. Δεν γίνεται τώρα, δεν παίζω εγώ σήμερα, μιλάει. Αλλάζει η ομάδα πάλι ξανά, άλλη Κυριακή. Τι λέει, καμία σχέση τα φιλικά που έπαιζε εμείς, ναι. Παίζουμε τώρα. Ναι, καμία ναι. Σχέση. Έτσι. Ο Άρης είχε δημιουργήσει προσδοκίες στα φιλικά. Τώρα. Ναι ρε, τα φιλικά φίλε, εγώ το είδα με Ολυμπιακό, με Γιάννενα, με... Δηλαδή, ένα παράδειγμα, Ντάρση, επειδή τον Λούκα στο Σάσο τον ξέρεις και όλες και πολύ καλά είστε και φίλοι, είδες, βλέπαμε όλοι πόσο ταιριάζαμε τον Εντιαγέ στα χαφ και ξεκινάει το πρωτάθλημα και δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Ναι. Μπράβο, και αυτά. Και ο Λούκα ξέρει και μιλάμε. Ναι. Με το OK ξέρει και είμαι πολύ κάτω από ήμουνα. Ξέρει και πρέπει να προσπαθήσει να είναι καλύτερο. Μα ξέρουμε ο Λούκας πόσα χρόνια, 2 χρόνια. Ξέρουμε πώς παίζει ο Λούκας. Τώρα έχει κάποιες καινούριες και ήρθε από τα φιλικά και τώρα πρωτάθλημα. Και είναι τώρα 3 βαζούς. Φίλε, σε παρακαλώ γόρι μου. Έχει συμβόλιο καλό, ήρθε από αλλού. Άιντε, βάλει το κόλλο κάτω, πάμε. Δεν είναι. Πρέπει να αλλάζει κάτι εκεί. Τώρα είναι θέμα και αυτό λέω. Από το μόνο τους και αυτούς μέσα εκεί φίλε. Το πλάνο παιχνίδι, φίλε Χάρι Λαό, δεν υπάρχει να χάσουμε βαζούς από όλα. Δεν υπάρχει. Ούτε όφη. Δεν υπάρχει. Άρα και εσύ είσαι της άποψης ότι η ομάδα... Εγώ λέω εμένα προσωπικά. Ναι. Και μετά ξέρεις τι λένε. Τώρα πάμε αλλού τώρα. Μετά ο φυτέ όλος. Α, λέει, φυτέ ο πρώτος. Okay. Όλα ξεκινάει από πάνω, εντάξει. Ο Καρυπίτζο και έκανε πάρα πολλές καλές μεταγραφές. Δεν λέμε τώρα αυτά. Μετά πάμε θέμα προπονητής. Πλάνο παιχνίδι, τάτικα. Ο καθένας τις θέσεις πέσει. Ποιος να βάλει βασικούς, ποιος έχει αλλαγή. Έχουμε όλα φίλε. Έχουμε μια ομάδα τώρα με 20, 22, 23 και μπορούμε να είναι βασικούς. Άρα είναι θέμα να βρούνε τους ρόλους τους μέσα στην ομάδα και μια ισορροπία προπονητής και παίχτες. Άρα αυτό το οποίο λες εσύ για να το απλοποιήσω λίγο είναι ότι θέλει χρόνο ο Άρης, δεν χρειάζεται δηλαδή ούτε αλλαγή προπονητή ούτε τίποτα γιατί έχει μπει και ο προπονητής στο στόχαστρο, το καταλαβαίνεις τώρα κι εσύ. Και ότι χρειάζεται απλά λίγο χρόνο η ομάδα. Είναι normal φίλε, είναι όλο το... Ναι, είναι normal τώρα, όλος τώρα πιέζει ο προπονητής. Α, ο προπονητής δεν κάνει. Οκ, έκανε όλα το τάτημα πέρσι.
Ναι. Ότι άμα δεν κάνει τώρα, είναι νορμάλ. Ποιο θα φύγει, ο προπονητή. Είναι το εύκολο, ναι. Να φέρει άλλο τώρα, να βλέπει εκεί ναι. το κλίμα. Είναι αυτό, το πιο εύκολο. Το πιο εύκολο. Να διώξει τώρα πάλι 5-6 παίκτε. Ναι. Είναι νορμάλ. Είναι αυτό, Ντάρση, που είχε πει ο Χαβίτου που τον είχαμε εδώ πέρα προχθέ στην εκπομπή. Ότι λέμε εύκολα για τον προπονητή, αλλά είναι και οι παίχτε παίζουν μέσα στο γήπεδο και έχουν και αυτό το δικό του μερίδιο ευθύνη. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Άμα λέμε τώρα το Καμαρά, άμα βάλει το γκολ εκεί το δεύτερο, το τρίτο λεπτό, ναι, ναι, ναι. άνοιξε. Πάει. Πάει 2, πάει 2, πάει 3, πάει 4-0. Κοίτα, είναι σημαντικό τα πράγματα. Μάλιστα. Δεν είναι, όχι και πιέση. Να κάνει φάση, να βάζει γκολ. Δεν είναι μόνο, α, οκ, δεν παίζουμε καλά. Αυτά. Και μετά λένε, κοίτα, πάμε αλλού τώρα. Α, και ο άλλος βγαίνει έξω. Α, και ο άλλος πίνει. Α, και ο... αυτά. Όλο το κόσμο γίνεται αυτά. Μετά βάζει αυτό να κλείνει κάτι πράγματα. Α, ο άλλος είναι λίγο κοντρός. Α, ο άλλος ακόμα δεν είναι έτσι. Ναι. Αυτά είναι όλα ψέματα. Ναι. Τα προετοιμασία πάει από Ιούνιο. Ιούνιο. Από τέλη Ιουνίου. Από τέλη Ιουνίου. Ναι. Και ακόμα λέμε τώρα η ομάδα φτιάξει. Okay. Περίμενε. Ή άλλες ομάδες εκεί τότε. Η Super League. Όλες εκεί κάνει μεταγραφές. Όλες έχουν κάνει. Και άμα δεν υπήρχε και αυτό το μείον 6, ακόμα και με αυτή την εικόνα την κακή Ντάρση, ο Άρης θα ήταν 4 βαθμούς από την πρώτη θέση. Θα δούμε. Τώρα, ναι, φίλε, η ομάδα έχουμε πάρα πολλούς καλούς παίκτες. Ναι. Αυτά ξέρουμε εμείς. Τώρα το θέμα ξέρουμε και φίλε, η ομάδα. Ομάδα, οργάνωση, μαζί. Κατάλαβε. Ναι, okay, ναι. Δεν είναι μόνο αυτά, είμαστε άλλοι. Οκ. Okay. Μα άλλοι πρέπει να είναι μέσα. Με πάθος, ψυχή, με, πώς λένε, με αρκή. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Ωραία. Εντάξει. Αυτό το μπλα 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 μόνο δεν ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ γιατί πρέπει να πάμε και στο διάλειμμα. Χάρηκαν που σε ακούσαμε. Θα κάνουμε λίγους μήνες να σε δούμε πάλι. Θα σε περιμένουμε. Δεν πειράζει. Θα τα λέμε στο χειμώνα.